ζωντανή σύνδεση αμέσως τώρα με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφο, την Ματίνα Τιδεμελή, δημοσιογράφο βέβαια του Εθνικού Κήρυκα. Κυρία Δεμελή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας σας το κλίμα στον απόϊχο των Αμερικανικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι? Το κλίμα εδώ από το Σάββατο το πρωί είναι πάρα πολύ... Υπάρχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Γύρω στις 12 το πρωί του Σαββάτου, όταν φάνηκε η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στην Πενσιλβάνια, που ήταν μια πολύ σημαντική πολιτεία για τον Τζο Μπάιντεν, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, άρχισε να φωνάζει, να κορνάρει. Η πλατεία Times Square, που όλους αυτούς τους μήνες είναι άδεια, γέμισε από κόσμο. Και γενικώς και σε άλλες πολιτείες είχαμε πάρα πολλές έτσι ανάλογες εκδηλώσεις από τον κόσμο. Ήταν ένα αποτέλεσμα, ωστόσο, μια εκλογική μάχη thriller και δεν ξέρω κατά πόσο κι εσείς δημοσιογραφικά το περιμένατε. Εμείς το περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό από την Τρίτη. Δηλαδή, γνωρίζαμε ότι θα περάσουν μερικές μέρες μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Είναι σημαντικό ότι αυτό το μπλε τείχος που περιμέναμε, οι τρεις πολιτείες που κέρδισε ο Τραμπ το 2016, το Μίσιγκαν, η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν, τα πήρε πίσω ο Τζο Μπάιντεν τώρα. Έτσι, αυτό διασφαλίζει τη νίκη, μετά και την Πενσιλβάνια από το Σαββάτο, όπως σας είπα, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Οπότε ενδέχεται τώρα να φτάσει τους 306 εκλέκτορες, ναι, όσους είχε συγκεντρώσει και ο Τραμπ το 2016. Οι συσχετισμοί και οι δυνάμεις, κυρία Δεμελή, πώς διαμορφώνονται τώρα? Πώς? Οι συσχετισμοί και οι δυνάμεις πώς διαμορφώνονται? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα μέχρι στιγμής αυτό που σας είπα ότι είναι το πιθανότερο να πάρει και την Πενσιλβάνια. Έχουμε 148 εκατομμύρια ψήφους μέχρι στιγμής. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι η Αριζόνα, που έχει 11 εκλέκτορες, όπου και εκεί ο Μπάιντεν προηγείται, αλλά ο Τραμπ έχει μειώσει λίγο τη διαφορά τις τελευταίες μέρες. Και εκκρεμούν ακόμη η Βόρεια Καρολίνα και η Αλάσκα, όπου εκτός από πρόοπτου θα τις πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ στη Τζόρτζια, όπου ο Μπάιντεν προηγείται με μικρή διαφορά, αναμένουμε να γίνει η επανακαταμέτρηση. Και η πλειοψηφία στη Γερουσία στην ουσία θα κριθεί τον Ιανουάριο, που θα γίνουν πάλι επαναληπτικές εκλογές εκεί. Ναι. Βέβαια, όλα δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ελάχιστες ως μηδαμινές ελπίδες πλέον να κερδίσει. Δεν μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα αυτό. Το θέμα είναι, κυρία Δεμελή, πότε θα το πάρει απόφαση να βγει να ανακοινώσει την ήττα του. Το ρεπορτάζ τι λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό δεν το έχει κάνει ακόμα. Θα σας πω κάτι που συνέβη σήμερα. Ή από χθες, τέλος πάντων, υπάρχει μία επιτροπή που λέγεται το Κέντρο Μεταβίβασης της Προεδρικής Εξουσίας, όπου υπάρχει μία διαδικασία μεταβίβασης για να τεθεί σε εφαρμογή η αλλαγή του Προέδρου. Ναι. Κυκλοφόρησε μία επιστολή από αυτό το Κέντρο Μεταβίβασης, την οποία υπογράφουν και πρώην πρόεδροι όπως ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον και αρκετοί γερουσιαστές και υπουργοί και από τα δύο κόμματα, το οποίο αυτή η επιστολή έγραφε ότι παρά τα νομικά ζητήματα που απαιτούν δικαστικές αποφάσεις, το αποτέλεσμα είναι επαρκώς ξεκάθαρο και η διαδικασία μεταβίβασης εξουσίας πρέπει να ξεκινήσει. Οπότε και οι ίδιοι λοιπόν εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος λένε στον Τραμπ, τρέξε τις διαδικασίες και παραδέξου ότι έχασες. Επίσης, να σας πω κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Τζο Μπάιντεν σήμερα ανέλαβε ήδη δράση. Αναμένεται να συστήσει ένα κλιμάκιο για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας, όπου όπως γνωρίζετε είναι κάτι που αφορά πάρα πολλούς Αμερικανούς εδώ. Επίσης, μέσα στις πρώτες 100 μέρες της θητείας του έχει σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, έχει διακηρύξει ότι οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και ότι θα αναλάβει δράση με διατάγματα για να αποκαταστήσει όποιες αδικίες έχουν γίνει όσον αφορά τους μετανάστες. Πρόσωπα. Οπότε κλειδιά τα οποία σχεδιάζει να τοποθετήσει στο στενό κύκλο, ποια είναι, τι έχει ακουστεί? Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμη, αλλά να σας πω εδώ πέρα και τη σημαντική συμμετοχή των Ελλήνων, Ελλομερικανών που... Βέβαια, πολλοί Έλληνες, και αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να εκλεγούν.
Ακριβώς. Από την πλευρά, να σας πω, των Ρεπουμπλικάνων βγήκε ο Κωνσταντίνος Μπλιράκης, ο οποίος έχει ξαναβγεί στη Φλόριδα. Η Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία βγαίνει εδώ στη Νέα Υόρκη. Οι υπόλοιποι είναι δημοκρατικοί, είναι ο Τζορτζ Αρμπάνης και αυτός έχει εκλεγεί ξανά, ο Κρις Πάπας, η Ντίνα Τάιτους και ο Τσάρλι Κρίστ. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, γιατί όλοι αυτοί είναι ομοσπονδιακοί. Ναι. Πηγαίνουν στη Βουλή και είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία, πιστεύω, για μια περίοδο που η Ελλάδα θα χρειαστεί να έχει δικές της φωνές στο Αμερικανικό Κογκρέσο, με δεδομένη και την κατάσταση που επικρατεί στο γεωπολιτικό επίπεδο. Ποιος είναι πιο κοντά στον Τζο Μπάιντεν από αυτούς? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό θα φανεί, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί, ναι. Οι περισσότεροι, επειδή έχουν εκλεγεί ξανά, έχουν συνεργαστεί και με τον Μπαράκ Ομπάμα, οπότε ναι, νομίζω είναι κοντά σε όλους. Τα ωφέλη από τη νίκη Μπάιντεν για την ελληνική πλευρά ποια θα είναι, κυρία Δεμελή? Αυτό αναμένεται να το δούμε. Όπως ξέρετε, ο Τζο Μπάιντεν είναι πάρα πολύ δημοφιλής εδώ στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, γιατί είναι γνωστός φιλέλληνας, όπως ξέρετε. Και με την θητεία με τον Μπαράκ Ομπάμα είχε παίξει κάποιο ρόλο. Όλοι τον γνωρίζουν εδώ. Τον έχουμε δει και σε αρκετές εκδηλώσεις Ελληνοαμερικανών. Πέρυσι τον συνάντησα στο Southampton, που έρχεται σε μια εκδήλωση που γίνεται με πολλούς ομογενείς κάθε χρόνο, και τον είχαμε δει και εκεί, όπου και πάλι είχε δηλώσει ότι θα είναι δίπλα στην Ελλάδα, και ειδικά όσον αφορά τα θέματα με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα όμως θα παίξει κάποιο ρόλο. Σίγουρα. Το κλίμα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας εκεί στην... Είστε Νέα Υόρκη η έδρα σας? Είμαστε Νέα Υόρκη. Να σας πω βέβαια ότι η Νέα Υόρκη, παρόλο που είναι προπύργιο δημοκρατικών και βγάζει πάντα δημοκρατικό, ναι, η ελληνική κοινότητα εδώ υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ στην πλειοψηφία της. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ εδώ πέρα στην ελληνική κοινότητα. Δημιουργεί μια αντίθεση. Εντός της Ελλάδας περίμεναν οι περισσότεροι εκλογή Biden. Ναι. Εκεί στη Νέα Υόρκη υποστηρίζουν Ντόναλντ Τραμπ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια πόλωση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Έχουν να κάνουν ίσως με το παρελθόν των Ελλήνων μεταναστών που ήρθαν εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Πάντως οι περισσότεροι εδώ στη Νέα Υόρκη είναι Ρεπουμπλικάνοι. Μάλιστα. Με τον κορονοϊό τα πράγματα πώς πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Εμείς μέχρι στιγμής, επειδή έχουμε τηρήσει όλους αυτούς τους μήνες από την πανδημία και μετά, δεν άλλαξε τίποτα εδώ. Τα σύνορά μας παραμένουν κλειστά. Δεν άλλαξε τίποτα, δεν ανοίξαμε τα εστιατόρια, όπως έγινε σε πολλές άλλες πολιτείες, όπως είδαμε στη Φλόριδα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε πάρα πολλά, σε αρκετές πολιτείες άνοιξε τις πολιτείες, και όπως είδαμε υπήρχαν πολλά κρούσματα ακόμη. Η Νέα Υόρκη είναι σε καλό δρόμο, τηρεί τις αποστάσεις, παραμένουν πολλά σχολεία κλειστά και κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως, τα εστιατόρια είναι κλειστά στο 75%. Ακόμα έχουμε καλό καιρό, οπότε όλοι πηγαίνουν έξω και κάθονται. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν κάποια σκίτσα την επομένη του αποτελέσματος και της νίκης Biden, τα οποία θα τα δείξουμε και στην συνέχεια της εκπομπής, όπου ο Τζο Μπάιντεν βρίσκει καμένη γη μπαίνοντας μέσα στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό σίγουρα θα βρει κάποια πράγματα που θα πρέπει να αλλάξει. Δημιούργησε έτσι μια κατάσταση έτσι περίεργη ο Ντόναλντ Τραμπ? Ειδικά όσον αφορά την πανδημία, σίγουρα. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που πιστεύω θα χειριστεί ο Τζο Μπάιντεν την πανδημία και το Δημοκρατικό Κόμμα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό μένει να το δούμε τώρα, γιατί σίγουρα θα σας είπα, ήδη σήμερα συστήσε αυτή την επιτροπή ο Τζο Μπάιντεν, που αυτό κάτι θέλει να μας πει όσον αφορά την κρίση. Αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα ανακοινώσει. Μάλιστα. Λείπει η Ελλάδα, κυρία Δεμελή? Μας λείπει η Ελλάδα. Ερχόμαστε όποτε μπορούμε, κάθε καλοκαίρι, αλλά μας λείπει πάρα πολύ. Και η Κρήτη ιδιαίτερα. Μάλιστα. Υπομονή να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση με την πανδημία και να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς καθημερινότητας, που θα επιτραπούν βέβαια και τα ταξίδια. Οπότε
Με το καλό. Αυτό να τα ελπίζουμε. Πούμε και από κοντά. Αυτό ελπίζουμε. Θα τα πούμε το καλοκαίρι σίγουρα. Κυρία Δεμελή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.